Πώς είστε? Την ανάγκη να γίνει η Βόρεια Ελλάδα ένα κέντρο εξαγωγικών δραστηριοτήτων και πόλος υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, επεσήμενε ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στο περίπτερο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στη σύντομη συζήτηση που είχε με τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα και τον πρόεδρο της ΔΕΘ ΧΕΛ ΕΞΠΟ, Τάσο Τζίκα. Η Βόρεια Ελλάδα όμως, η Μακεδονία, η Θράκη, η Ήπειρος θα παίξουν και παίζουν ένα κεντρικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Μια Βόρεια Ελλάδα η οποία πρέπει να είναι κέντρο εξαγωγικής βιομηχανίας και μεταποίησης. Μια Βόρεια Ελλάδα η οποία πρέπει να προσελκύει τουρισμό 12 μήνες το χρόνο. Μια Βόρεια Ελλάδα η οποία πρέπει να επενδύει στην ποιοτική αναβάθμιση του πρωτογενού τομέα. Και μια Βόρεια Ελλάδα, όπως συζητήσαμε και χθες, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, πρέπει να είναι ένα διεθνές κέντρο εκπαίδευσης, καινοτομίας και εσωστρέφειας. Όλα αυτά συνθέτουν ένα συνεκτικό σχέδιο για το πώς εμείς, αλλά και εσείς, αντιλαμβανόμαστε την πορεία της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και της Βόρειας Ελλάδος συνολικά. Ο κύριος Μητσοτάκης έφτασε στην 82η ΔΕΘ στις 11 το πρωί στην είσοδο της ΧΑΝΘ και συνοδευόμενος από πλήθος κόσμου επισκέφθηκε το περίπτερο της αστυνομίας και παρακολούθησε βιωματική άσκηση για την οδική ασφάλεια, ενώ συνομίλησε και με επικεφαλής της ομάδας καταδρομέων. Αστυνομικοί είμαστε. Ναι. Από την εταιρεία έχουμε παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια στη σχολή Ικάρων και έχουμε δώσει κάποια μαθήματα στην πολιτική αεροπορία. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα είναι μια μεγάλη επανάσταση. Σίγουρα. Θα μας βοηθήσει πολύ και στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Στη συνέχεια επισκέπτηκε το περίπτερο του ΠΑΟΚ, παρουσία του Ευρωβουλευτή Θόδωρου Ζαγοράκη, του Βουλευτή Σταύρου Καλαφάτη και του εκπροσώπου τύπου Βασίλη Κικίλια. Σειρά είχε το περίπτερο της τιμόμενης χώρας, της Κίνας, καθώς και το περίπτερο της καινοτομίας έρευνας και των πανεπιστημίων. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης έδειξε έντονο ενδιαφέρον για τις καινοτομίες των φοιτητών και τη ρομποτική.